Λοιπόν, έχουμε το Eurovision Song Project, το οποίο έφτασε στην τελική ευθεία. Την Κυριακή ψηφίζουμε εμείς, δηλαδή αποφασίζουμε οριστικά εμείς, ως κοινό. Ευχαριστούμε τον Στέφανο, τον Παναγιώτη, τον Χάρης και τον Νέαρχο που είναι μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε. Αγωνιάτε. Εννοείται. Εννοείται. Πώς το αισθάνεστε τώρα? Τι γίνεται, κάντε πρόβες, δεν είναι? Πρόβες, συνέχεια και τα υπόλοιπα παιδιά. Ετοιμαζόμαστε. Η ψηφοφορία τώρα είναι καθοδόν. Ο κόσμος ήδη ψηφίζει. Ναι, ναι. Είναι ανοιχτές οι γραμμές μέχρι... Και την Κυριακή. Μέχρι την Κυριακή. Εσύ? Εγώ... Εντάξει. Και εγώ αγωνία σε φυσιολογικά επίπεδα. Προσπαθώ να είμαι ήρεμος, γιατί εντάξει, πάνω απ' όλα είναι το performance. Εγώ προσωπικά το μόνο που με ενδιαφέρει είναι είτε πάω είτε δεν πάω στο τέλος της ημέρας να πω ότι είχα έναν καλό performance. Ωραία. Να είσαι ευχαριστημένος εσύ από τον εαυτό σου. Ναι. Γιατί είναι και ο αστάθμητος παράγοντας του κοινού, δηλαδή εμείς τώρα τι ψηφίζουμε. Να. Ναι. Χαρίς εσύ, ο Νέρχος. Ναι, και εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά με την ομάδα μας, καθημερινώς. Καθημερινά. Καθημερινά και τη νύχτα. Ναι. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά, έτσι ώστε να αποδώσουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε εκείνη τη βραδιά. Και ναι. Χαρίς. Είμαστε πανέτοιμοι, πρόβες πήρε το δώσ, εντάξει. Πώς θα αισθανθείτε εκείνη τη νύχτα, άμα δεν είστε εσείς οι νικητές? Κοιτάξτε, νομίζω όλοι είμαστε προετοιμασμένοι και για το... Για το θετικό και για το αρνητικό αποτέλεσμα. Αλλά πιστεύω αρνητικό είναι. Στα εισαγωγικά αρνητικό. Όλοι, όπως είπαμε, είμαστε κερδισμένοι. Σίγουρα πιστεύω ότι όλοι θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας. Να διαγωνισμό. Αυτό. Αλλά ναι. Αλλά είστε προετοιμασμένοι ότι... και ευχαριστημένοι ότι φτάσατε ως εκεί. Βεβαίως. Ήταν να πω πριν ότι είναι πολύ σημαντικό να σε γνωρίζει ο κόσμος, όχι επειδή είσαι βγήκες από κάποιο παιχνίδι, αλλά επειδή σε αναγνωρίζει για το κομμάτι σου, για το τραγούδι σου. Το στυλ σου. Αυτό, ναι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε πολλά θετικά σχόλια από πολύ κόσμο και τα αρνητικά βοηθάνε για να εξελιζόμαστε. Τι αρνητικό άκουσες, Χάρης? Δέχτηκα κάποια σχόλια για την προφορά στα γαλλικά. Σοβαρό μιλάς. Όχι αρνητικά, απλώς ήταν ότι... Να τα δουλέψω λιγάκι. Γαλλίδα, από Γαλλίδα, τα δέχτηκες? Όχι. Από εμάς? Ναι. Εγώ σπούδασα Γαλλία και μου φάνηκες εξαιρετική. Ευχαριστώ. Εξαιρετική, όχι αστεία. Ξεκίνησα μαθήματα ορθοφωνίας. Ναι. Έχει 2 μήνες, εντάξει, όλα καλά. Αλλά σας λέμε και το κακό το σχόλιο. Σας πικραίνει, δεν σας πικραίνει? Δηλαδή, βγήκατε μπροστά, πήρατε ένα κομμάτι, ένα δημιούργημα. Μιλούμε ευθέως. Σας πικραίνει όλο αυτό ή λέτε είναι μέρος του όλου, του ταξιδιού? Εμείς οι ίδιοι ξέρουμε τι είμαστε και τι όχι, σοβαρά, τα λάθη όμως, μας. Σοβαρά όμως, έτσι αισθάνεσαι ή ναι. Σε στεναχωρεί? Όχι, είμαι μια χαρά. Δεν σε στεναχωρεί. Κάνατε καμπάνια για να φέρετε ψήφους? Εννοείται. Κάνατε. Τι κάνατε, Νέρχε? Εκτός από ότι πήγαμε σε όσα μέσα μπορούσαμε, μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο ραδιόφωνο. Μέσω οικογένειας, φίλοι. Μηνύματα. Μηνύματα, εντάξει, ναι, εννοείται. Όσοι πιστεύουν στα κομμάτια μας, αυτό είναι. Δες, ξημερώνει το πρωί και ο ήλιος ακουμπάει το παλό σου το κορμί. Κι εσύ, πληγωμένη από το χθες, να νουρίζεις τη συνείδησή σου με τα ψέματα που λες. Tu veux que le soleil se lève, que je quitte tout mes rêves, qu'en fin de soirée, oui tellement seul, ton esprit vagabonde, regarde vers le monde et tu découvres tous les secrets que la lune cache. Αδύναμη να βρω να ξεπεράσω τον σκληρό μου εαυτό. Σε ποιο χέρι να πιάσω και πώς να εκφράσω, αφού το σ' αγαπώ δεν αφήνεις να σου πω. Si mon cœur est glacé,
caresser, qu'on pourrait les briser. Et j'aurais trop de peine, oui, trop de peine à supporter. Comment de retenir, ouais, toi l'avenir. Et une fois de le dire, je n'ai pas peur de me. Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα, καλή επιτυχία μόνο μπορούμε να σας ευχηθούμε, η παραγωγή και εγώ και όλος ο κόσμος είναι σίγουρο που μας παρακολουθεί, καθώς επίσης θα δούμε αύριο τις άλλες τρεις συμμετοχές. Θεωρώ ότι είστε ήδη νικητές όλοι. Πραγματικά, συγχαρητήρια και ό,τι ακούσαμε μας άρεσε πάρα πάρα πολύ. Θα περιμένουμε με αγωνία να σας καμαρώσουμε την Κυριακή. Κάθε καλό! Πάμε να κλείσουμε. Πάμε να κλείσουμε και αύριο οι άλλες τρεις συμμετοχές.